Αυτά λοιπόν. Κάποτε ολόκληρη φύλαθλη Ελλάδα ζούσε στον παλμό των Final Four με ένα στόχο. Την δικαίωση των κόπων του Άρη. Γάνδη, Μόναχο, Σαραγώσα. Το όνειρο όμως έμεινε όνειρο και το κύπελλο πρωταθλητριών άλλαξε πολλά χέρια, δεν πέρασε όμως από ελληνικά. Στη νέα δεκαετία, την τελευταία πριν το 2000, το ελληνικό μπάσκετ έμελε να απογειωθεί. Όχι, δεν πρόκειται για αφιέρωμα στο άθλημα που συνηθίζεται πλέον να αποκαλείται εθνικό, αλλά για τον ελάχιστο χώρο τιμής που μπορεί κανείς να αποδώσει στο κατόρθωμα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού την περασμένη Πέμπτη. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, σας το υπενθυμίζουμε. Δύο ελληνικές ομάδες θα κοντραριστούν στο Final Four του Τελαβίδ. Εκεί δηλαδή όπου... θα είναι μία ισπανική και μία ελληνική στον τελικό. Χρειάστηκε λοιπόν να περάσουν κάποια χρόνια για να ξαναδούμε πέρσι μία ελληνική ομάδα σε Final Four. Τον ΠΑΟΚ που ωστόσο εντός Ελλάδας έχασε το όνειρο. Όμως η παρουσία του στην περσινή διοργάνωση έμελε να γίνει ο προάγγελος των φετινών επιτυχιών και του ιδίου στο χώρα και των εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως θέλετε μπορείτε να κατονομάσετε τον ημιτελικό του Final Four. Άλλωστε η υπόθεση έδρα δεν υφίσταται πια. Οι δύο ομάδες θα παίξουν για ορεκτικό στις 3 Απριλίου στην Πειραιά την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και εν συνεχεία 19 ημέρες μετά στο Τελαβίδ. Για να τα καταφέρουν πάντως αυτό χρειάστηκε να δεινοπαθήσουν και ο Παναθηναϊκός με τον Λιμός και ο Ολυμπιακός με την Μπάκλη. Όλοι πιστεύανε ότι δεν θα περάσουμε. Λέγανε πως θα βγάλουμε 3 παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα και όμως διαψεύσαμε. Είμαι περήφανος για όλα τα παιδιά γιατί είναι πράγματι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πετύχαμε το στόχο μας που θέλαμε από την αρχή. Όλος ο κόπος πέφτει σε μια μέρα. Τώρα είμαστε ήρεμοι και περιμένουμε σε ένα μήνα να πάμε στο Τελ Αβίβ. Πιστεύω ότι αξίζει να θεμάσει καλύτερα στα παιδιά, στον κόσμο μας. Προφανώς ότι κάθε ομάδα δικαιούται 1500. Δεν πειράζει. Θα είναι και η ΕΡΤ εκεί. Πάντως, ο Ιωαννίδης θα είναι για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Ενώ ο Γκάλης, ο Φασούλας και ο Πάσπαλη θα ξαναζήσουν γνώριμες σε αυτούς τις στιγμές. Κερδίζοντας τα τρία επόμενα μάτς. Απ' την άλλη πλευρά η Λάρισα έχει ήδη καταξιώσει τη φετινή της πορεία και κυνηγάει το ευρωπαϊκό όνειρο και θέλει τη ρεβάνς για την ήττα στον πρώτο γύρο με 84-79. Ήταν τότε που ο Μίλωνας νίκησε για πρώτη φορά ύστερα από 10 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Ο λόγος τώρα στον Αχιλέα Μέτζο. Είναι δύσκολο το μάτς γιατί είναι οριακό παιχνίδι για μας. Κερδίζοντας τη Λάρισα. Και το σκόρ εκεί, την προσποίηση που έκανε ο Γιάννης Χιούτης επάνω στον. Και εκπληκτικό το κάρφωμα από τον Μίτσελ Βίγκινς. Βλέπουμε ορισμένες φάσεις που δεν έχουν αζηλεύει. Το κάρφωμα του Βίγκινς με τρομακτική δύναμη. 37-31 και πάλι η πάσα από τον Σιούτη και από άλλη κάμερα το κάρφωμα του Βίγκινς. Ενώ έχει υποπέσει σε φάουλ, ενούση και μείωση στους δύο πόντους. Η πολύ ωραία πάσα του Χουγκάζ στον Σκότ, ο οποίος πάτησε πολύ δυνατά και πολύ σωματώδης, θηριώδης τα λέγαμε. Πάνω στην προσπάθεια του Wiggins να καρφώσει. Πιστεύω ότι μόλις τελειώσει η φάση αυτή θα πρέπει να δούμε και να επετεύθει. Να εδώ η προσπάθεια του Wiggins να καρφώσει, το κόψιμο του Τσίτουμ. Ο Wiggins προσπαθεί ξανά και δεύτερη τάπα από τον Μέλβιν Τσίτουμ, μία από τις φόμα. Η στατιστική του Κώστα Γαλάνη, ευχόμαστε να έχει τη δυνατότητα να μας μετράει και τα καρφώματα, όχι απλώς τα δίποντα. Στην μήνο Σιούτης και κάνει βήματα, μια παλιά ευνηδιασμού στον Σιούτη, ο οποίος δεν ευστοχεί, έρχεται ο Wiggins, κόβεται από τον Χουγκάζ
Το σουτάρι ήταν του αγώνα. Τα ετοίμασαν οι ηλεκτρονικοί του ΒΑΝ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για το, με το jump ball του δευτέρου ημιχρόνου. Άλλο ένα κάρφωμα από τα προσπάθεια του Σιούτη. Και βλέπετε πόσο ψηλά πετάχτηκε ο Μέλβιν Τσίτουμ και προσθέτει άλλο ένα. Και κάρφωσε για άλλη μια φορά, εδώ ξεφεύγει από τον Νούση. Εδώ αρχίζει τα βήματά του και από πολύ μακριά κατάφερε να φτάσει με το πολύ δυνατό άλμα του στο αντίπαλο καλάθι και να καρφώσει για άλλη μια φορά. Ένα κάρφωμα από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματός μας και η διαφορά στους 7 πόντους. Έξοχη η πάσα βέβαια του Μακλέιν. Εδώ το τελείωμα της φάσης σε επανάληψη με το κάρφωμα που βλέπουμε για άλλη μια φορά από άλλη κάμερα από τον Μίτσελ Βίγκινς. Έχει φτάσει. Να εδώ η πολύ μεγάλη καμπύλη που έδωσε στο σουτ το Βίγκινς. Η ψυχραιμία του Χρήστου Κωνσταντινίδη, βλέπετε πόσο μακριά είναι από τη γραμμή των 6-25. Και μπροστά η Λάρισα για πρώτη φορά από τον πρώτο σκόρερ, τον Μίτσελ Βίγκινς, που δίνει προβάδισμα τριών σε επανάληψη η κατάληξη της προσπάθειας των δύο Αμερικανών. Και άλλη μια φορά το κάρφωμα του Μίτσελ Βίγκινς. Κωνσταντινίδης για τον Τσίτουμ, 6 ο νεαρός Βελισάριος Τσαμακλής. Δεν υπελόγισε σωστά την απόσταση και το άλμα του ο Μπρετ Σκοτ και έτσι δεν τα κατάφερε να καρφώσει όλες τις φάσεις και καρφώνει για άλλη μια φορά και προβάδισμα τριών πόντων, 1:40. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη το κάρφωμα του Τσίτουμ. Κρινό εύστοχο τρίποντο του Βίγκινς, τόσο για τρεις. Του, στα χρονικά του θεσμού αυτού που ξεκίνησε το 1972 στη μνήμη του μεγάλου, του αξέχαστου, γι' αυτό άλλωστε δόθηκε και το όνομά του στο κύπελλο, του Ραντιβόη Κόρατς. Ο ΠΑΟΚ που είχε γίνει νωρίτερα, μια εβδομάδα νωρίτερα, η πρώτη ομάδα, η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε ένα τελικό του κυπέλλου Κόρατς και εκτός αυτού έγινε και η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει να πάρει δύο ευρωπαϊκά τρόπια και να τα έχει στις προθήκες της, το αξέχαστο κύπελλο κυπελούχων του 1991 στη Γενέβη και το κύπελλο Κόρατς του 1994. Και αφού βεβαίως τα τελευταία 5 χρόνια βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο διεκδικώντας ευρωπαϊκούς τίτλους. Να θυμηθούμε τώρα τις μεγάλες στιγμές του ΠΑΟΚ στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καραλή. Το φετινό ευρωπαϊκό όνειρο του ΠΑΟΚ έγινε πραγματικότητα. Το κύπελο Κόρατς ανήκει από την περασμένη Τετάρτη στον ένδοξο δικέφαλο του Βορρά. Τα παιδιά του Σούλη Μαρκόπουλου έκαναν υπερήφανη τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη την Ελλάδα. Τι κι αν πήγε στην Τεργέστη με το ΣΥΝΕΝΕΑ για να αντιμετωπίσει Στεφανέλ στο δεύτερο τελικό, του ΠΑΟΚ δεν του έφτανε το 75-66 του Αλεξάνδριου. Σαν μεγάλη ομάδα γονάτισε τους Ιταλούς μέσα στην πιάτσα Κιάρμπολα, επαναλαμβάνοντας τον πρώτο του θρίαμβο. Το τελικό 191, διαφορά 9 πόντων για δεύτερη φορά, έφερε το κύπελο Κόρατς στα χέρια του Μπάνε Πρέλιεβιτς. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων το 91, τον άτυχο τελικό της ΝΑΤ στον ίδιο θεσμό το 92 και το περσινό Final Four της Αθήνας με την τρίτη θέση στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ πήρε το δεύτερο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Μπρέλιεβιτς 30 πόντους, Μπέρ 26, Κόρφας 16, Μπουτούρης 12, Γαλακτερός και Σάβιτς από 8 έγραψαν τα ονόματά τους με κεφαλαία γράμματα στο χρυσό βιβλίο της FIBA. Τίμησαν την Ελλάδα, τίμησαν τη Μακεδονία μας που ξενύχτησε περιμένοντας για να γιορτάσει μαζί τους για το μεγάλο θρίαμβο. Πιστεύω ότι στο στόχο το οποίο είχε βγάλει ο ΠΑΟΚ την αρχή της περίοδου, δουλεύοντας σε όλη αυτή την περίοδο πάρα πολύ δυνατά, κατόρθωσε και το τέτοιο. Ορκιστήκατε πριν από το παιχνίδι να πάρετε αυτό το κύπελλο, ποιο είναι το μυστικό? Υπήρχε φοβερή αυτοκίνηση στους παίχτες, ήταν όλοι αποφασισμένοι, με τον τρόπο που βγήκαν από τα πολιτήρια, είμαστε σίγουροι ότι δύσκολα θα είναι αυτή η πρωτοβουλία. Τι θέλει ο Σούλης Μαρκόπουλος για τη συνέχεια? Ένα ευρωπαϊκό κύπελο, τελείωσε εσύ ως τώρα. Ο ένας στόχος του ΠΑΟΚ επιτέθηκε. Τι σημαίνει αυτό, φοβήθηκες καθόλου? Ναι, όταν... Σκληρά. Και μέσα στο γήπεδο νομίζω... Η νίκη της ΑΕΚ, από τις ομάδες που υποστηρίζει η ανήκεις. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δημιουργείται μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση, η οποία μάλλον θα, από ό,τι φαίνεται θα λυθεί την τελευταία αγωνιστική στα παιχνίδια ΑΕΚ Παγκρατίου και του Άρη εναντίον του Περιστερίου, δηλαδή ομάδες οι οποίες διεκδικούν την 7η και την 8η.